Πάμε σε ένα συνέδριο. Technology in Action. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γενικό Διευθυντή του eMinder, Γιώργο Λοϊζίδη. Αν το είπα σωστά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Τι κάνατε, είστε καλά? Είμαστε καλά. Εσείς? Καλά και εμείς. Πράγματι, 20 του Μάη, την Πέμπτη δηλαδή, έχουμε μια γιορτή, μια γιορτή της τεχνολογίας, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές τεχνολογίας για όλα τα τμήματα και περιοχές μιας εταιρείας και ενός οργανισμού. Ναι, τώρα εξηγήστε μας ποιες είναι οι δραστηριότητες της iMinder στην κυπριακή αγορά. Η iMinder είναι μια εταιρεία συμβούλων πολύ έμπειρων ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει από τη βιομηχανία. Είναι μπροστά στις εξελίξεις της αγοράς και κάπως έτσι είχαμε διαγνώσει ότι αυτή την περίοδο που ακόμα βιώνουμε το COVID-19 και ευχόμαστε προφανώς να υπάρχει ένα οριστικό τέλος αυτό, η τεχνολογία ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με τη χρήση τεχνολογίας έχουμε βοηθήσει να φτάσουν τα φαγητά στα σπίτια μας, να φτάσουν τα εξαρτήματα στα γκαράζ, να φτάσει τεχνολογία στην επικοινωνία, που ακόμα και σήμερα βλέπετε ότι και σήμερα δεν είμαστε μαζί, είμαστε διαδικτυακά. Άρα η τεχνολογία ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και υπάρχουν πολλές εταιρείες στην Κύπρο που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να οργανώσουν ένα ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και πιο ασφαλισμένα. Άρα αυτό το συνέδριο διοργανώθηκε με μια ιδέα της iMinder σε συνεργασία πάντοτε με την Bousquet Cyprus, έτσι ώστε να δώσουμε πληροφόρηση προς τις εταιρείες, να διαχύσουμε τη γνώση προς τις εταιρείες και να προβληματιστούν, να κάνουν έτσι κάποιες διαγνώσεις ήδη στο συνέδριο για το επίπεδο ωριμότητας τους στην τεχνολογία στην εταιρεία τους και να οργανώσουν το βηματισμό έτσι ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως την τεχνολογία. Το σημαντικό αυτού του συνεδρίου είναι ότι για πρώτη φορά θα έχουμε και το κράτος, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έτσι ώστε να μας ενημερώσει για τις επιδοτήσεις, τις δημόσιες επιδοτήσεις που υπάρχουν, γιατί έχει ένας μεγάλος προγραμματισμός από το Υπουργείο και αρκετές εταιρείες δεν το γνωρίζουν. Άρα υπάρχει, κρατική στήριξη σε όλο αυτό. Έτσι. Δεν είναι μόνο στο θέμα της οργάνωσης ή στο θέμα του συντονισμού. Υπάρχει δηλαδή και κρατικό χρήμα το οποίο θα πάει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι με τη βοήθεια του Υπουργείου θα δοθεί μια όθηση προς τις εταιρείες έτσι ώστε να υλοποιήσουν αυτά τα πλάνα που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας έχει φέρει 10 χρόνια στο μέλλον. Άρα αυτά που θα κάναμε μπροστά πρέπει να τα κάνουμε σύντομα, γιατί το 22 πρέπει οι εταιρείες να τρέξουν με γοργού ρυθμούς. Ναι, πείτε μας τώρα πότε είναι το πρώτο συνέδριο, ποια είναι η θεματολογία, πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει αν το επιθυμεί. Βεβαίως. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει στο site που έχει δημιουργηθεί για αυτό το συνέδριο, στο www.takeinaction.cy και να λάβει μέρος δωρεάν, είναι δωρεάν ακριβώς για τους συνεδρούς, και να παρακολουθήσει διαδικτυακά live στην οθόνη του. Αυτό το συνέδριο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια και υποστήριξη όχι μόνο από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αλλά και αρκετούς συνδέσμους, όπως είναι το ΚΕΒΕ, όπως το ECR Cyprus, ο Κυπριακός Φορέας Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το Cyprus Blockchain Technologies, το Cyprus Computer Society και ο ΣΥΤΕΑ. Δηλαδή υπάρχουν σύνδεσμοι που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν ότι υπάρχουν στην Κύπρο. Κάνουμε αρκετά πράγματα, φαίνεται, στο κομμάτι της τεχνολογίας, ναι. Και είναι και αυτός ένας τρόπος. Οι περιοχές οι οποίες θα ασχοληθούμε είναι για τα τμήματα πωλήσεων και marketing μιας εταιρείας, για τα γενεμπορικά καταστήματα, για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή, τα logistics όπως το ονομάζουμε. Θα υπάρχουν και τα Big Data Analytics, όπου δίνουν μια σημαντική όθηση σε θέματα πληροφόρησης και αποφάσεων. Και θα υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με την οργάνωση της εταιρείας. Υπάρχει δηλαδή για κάθε εταιρεία, για όλους τους τμηματάρχες, κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει στο να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν τεχνολογία. Να επαναλάβουμε λίγο πότε είναι το συνέδριο. 20 του Μάη, αυτή την Πέμπτη, διαδικτυακά, live, όταν απλά χρειάζεται μια εγγραφή για την πλατφόρμα. Και από εκεί πέρα μπορεί οποιοσδήποτε να παρακολουθήσει είτε από το σπίτι, είτε από το χώρο εργασίας του.
Θα ήθελα, επειδή αυτή είναι μια μεγάλη προσπάθεια, να κάνω και μια αναφορά σε εταιρείες που στηρίζουν αυτό το θεσμό. Βεβαίως. Που γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπεραγορές Αλφα Μέγα, τις εταιρείες Γιοτίβο, Supernova Consulting, τη FETS και τον όμιλο Γκάμπ Βασιλόπουλος, τη Logicom, τη Software Technologies, την Data Viva, τη Satori Analytics, την FTL Group, το Fraudcom Cyprus και τη Ritter Zoom. Από ό,τι βλέπετε είναι μια πληθώρα εταιριών, είναι μια γιορτή ξαναλίου της τεχνολογίας και καλό να είμαστε όλοι εκεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε τους συνέδρους, θα θέσουμε ερωτήματα που θα μπορούσαν να απαντήσουν live, θα τεστάρουν το επίπεδο ωριμότητας τους μέσα από αυτές τις ερωτήσεις και είμαι σίγουρος ότι φεύγοντας από αυτό το συνέδριο θα έχουν ήδη σχηματίσει ένα βηματισμό για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λοϊζίδη. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχει επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου φιλοξενήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο.